υποψηφίων. Το δικό μου ενδιαφέρον είναι δεδομένο. Ο καθένας μας και ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να σεβαστεί και να σεβαστούμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, να σεβαστούμε το κόμμα μας. Και αυτό ισχύει για όλους. Και φυσικά ισχύει και για τον Νίκο. Ο Νίκος είναι μέλος του κομματός μας, είναι υπουργός της κυβέρνησής μας. Είναι καθήκον και υποχρέωση και το σωστό να σεβαστούμε, επαναλαμβάνω, το κόμμα, και κανένας από εμάς, ούτε εγώ που είμαι πρόεδρος του κόμματος, είμαστε υπεράνω του κόμματος, και κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από την ιστορική παράταξη του κόμματος. Μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, όποιος κερδίσει, θα σταθούμε δίπλα του μια γροθιά για το καλό του τόπου μας, για το καλό της παράταξής μας. Και είμαι σίγουρος πως ενωμένοι θα κερδίσουμε ξανά για το καλό της χώρας μας. Επόμενο κύριε Νοβίτου, ο κύριος Χριστοδουλίδης ανακατέλθει ως ανεξάρτητος. Πώς θα βρει τον δημοκρατικό συναγερμό? Θεωρητική βεβαίως η ερώτηση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχει την σημασία της η απάντηση, καθώς όλο και πληθαίνουν οι πληροφορίες περί αυτού. Νομίζω ότι σε άλλο μπορεί να υποβάλλει την ερώτηση, εγώ θα επαναλάβω. Ο Νίκος είναι μέλος του κόμματος, το δήλωσε και τελευταίος, ότι γνιάζεται για το κόμμα του και είναι υπουργός της κυβέρνησής μας. Μιας κυβέρνησης που στηρίξαμε και στηρίζουμε. Σε προσωπικό επίπεδο σας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του κύριε Νεοφύτου? Ακούσαμε την τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει να περάσει από τα όργανα του κόμματος ή από όποια υποψηφιότητα, το οποίο ενδιαφέρον. Μα είναι φανερό να το έχει και στην προηγούμενη. Τον κύριο Νίκο Χριστόδουλου. Είναι φανερό πλέον ότι. Δεν ακούσαμε πάντως. Ναι, σίγουρα πραγματικά. Αυτό το οποίο έχει πει ο κύριο Σαββέροφ είναι καθαρό, το έχει πει και στην προηγούμενη φορά, και ότι υπάρχουν οι διαδικασίες του κόμματος οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν, και ότι όποιος κερδίσει με αυτές τις διαδικασίες τότε θα το στηρίξει το κόμμα. Και σήμερα προσθέτει σε μια άλλη διάσταση που ήταν στην ίδια γραμμή πάντοτε, ότι και ο κύριο Νίκο Χριστοδουλίδης είναι μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού και ασφαλώς έχει ενώπιον του τις διαδικασίες της παράταξης. Έχουμε τίποτε άλλο, Νέστορα? Προφανώς, καθώς όπως